Ωπα! Δράκουλες, πού είστε, μάνας μου? Πού είναι η κυρία Λίλη? Στη θέση της, ξεκίνα κανονικά. Τι λέτε, κύριε Βαφιά, αφού είναι εκτός, κυρία Λίλη? Γιατί, ρε πλακουτσομούρη, και εντός να ήταν πάλι εκτός, δεν θα έμενε. Περγαντάνη σαν τις γωνίες. Δηλαδή, εκτός, εκτός και επί ταυτά της. Δηλαδή, δύο χρόνια στο Dragon's Den, κυρία Λίλη. Τι έχει πάρει? 6 κιλά. Τρώει 3 μερίδες από κάθε φαγόσιμο πριν το απορρίψει. Κύριε, θα μας πείτε ποιο είναι το προϊόν σας, θα τελειώνουμε. Είμαι και ζαλισμένη ακόμα, γιατί ο προηγούμενος μας έφερε μια πίτσα με κάναβι. Έλα ρε, και ποιο ήταν το σλόγκαν του? Έλα να γυρνάει πίτσα. Δράκοντες, σας έχω φέρει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων των εποχών. Φεγγαριακός θερμοσύφωνας για εξοικονόμηση χρημάτων έως 99%. Ρε Σαμαροβράτη, μήπως βρήκες κανένα κομμάτι από την πίτσα που λέει Μαρία και τη φουμάρες? Όχι! Νυφάλιος είμαι, κύριε Βαφιάς. Νυφάλιος, δε μπρο. Εσύ βλέπεις το κούκο στο ρολόι να βγαίνει 5 και 4 για να πει την ώρα στις 6. Από την Τάγκλα θέλει 3 τέταρτα για να τη σπικάρει. Κύριε Δάγκλας, δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω να πούμε το προϊόν, το οποίο έχει ειδικούς δέκτες που λαμβάνουν το φως του φεγγαριού το βράδυ και το μετατρέπει σε θερμότητα. Τι λες, βρε Χαϊβάνο, τσολιά, δηλαδή θα βγάζω όλη μέρα μάκα από την υδροτήλα και θα κάνω μπάνιο το βράδυ με τους φρικόλακες για οικονομία? Ναι, δεν είναι ιδιοφυΐες. Για πού λέτε ότι είναι το προϊόν μου? Για το Scorpios Music Bar. Πάμε, να σου πω. Επειδή μου σκοτεί τα τάγκε, θες να σε βάλει Λιλί στα φαρμακεία? Το προϊόν μου? Όχι, εσένα. Ξεκίναμε φυτικά προϊόντα και αν δεν δεις βελτίωση, αρχίζεις τα σκληρά. Κύριε Δράκουλες, το προϊόν μου μιλάει από μόνο του. Θα σας τα πει και ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος το χρησιμοποιεί ανελιπώς, λέει. Είναι αλήθεια, Δράκουλες. Από τη μέρα που χρησιμοποίησα το φεγγαριακό θερμοσύμφωνα, είδα μείωση στο ρεύμα 99,3%. Κάθε πότε το χρησιμοποιείς? Όταν ξυρίζομαι. Και κάθε πότε ξυρίζεσαι? Μια φορά τετραετία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Για το 6,2% αυτού του εκπληκτικού προϊόν. Όντως. Ναι, όντως, μωρέ. Για το 6,2% αυτού του εκπληκτικού προϊόν ζητάω 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μου λες, τον κύριο Πράφιτ με τα μπρίκια τι τον έχεις? Χεσμένο, με την καλή την έννοια πάντα. Γιατί τι θέτε? Θα συνεταιριστείτε. Εκείνος πουλάει μπρίκια, εσύ τα κολλάς, χρυσές δουλειές θα κάνατε. Θα ανασκέψου το αν θες επένδυση. Πες μας τι πραγματικά ζητάς. 3 δίπιτα από όλα και λεφτά για το ταξί. Τα έχεις από μένα. Υπάρχει κάτι άλλο που θες να μοιραστείς μαζί μας? Ναι, ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει. Όμως θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Κάθε Σάββατο που πάει η γυναίκα μου στους γονείς της, βγαίνω στον κήπο και σκεπάζομαι όλος με χώμα και κοπριά. Και τι κάνεις? Και γλυκοπατάτα. Με συγκίνησες και δεν μου συμβαίνει συχνά. Θα μπούμε λοιπόν στον deal μαζί με τη Λιλή. Εγώ θα σου δώσω τα λεφτά για τα πιτόκυρα και το ταξί και η Λιλή τα 3,5 εκατομμύρια. Η Λιλή θα δώσει 3,5 μοίρια λολάδιες χάρη. Αυτή φοράει παντελόνια χωρίς τσέπη για να μην χρειάζεται να βάλει το χέρι μέσα. Έχουμε deal, κύριε Δράκουλα! Το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του Dragon's Den. Παγιώκο, πότε θα πες, Δρακουλές μου? Τώρα, στα κοντά, μόλις γυρίσει η Περγαντά, πες της ότι σου χρωστάει 3,5 μύρια. Κι άμα της το πω, τι θα γίνει? Από Λιλή Περγαντά, Λιλή Φευγαντά.